Παρά τα προβλήματα όμως, οι ορεινές κοινότητες της Κύπρου έχουν φορέσει τα γιορτινά τους, δημιουργώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό για τους επισκέπτες. Η κακοκαιρία μας έχει τρίξει τα δόντια και το κρύο είναι ήδη τσουχτερό. Αυτό για τους κατοίκους των ορεινών περιοχών μεταφράζεται ως ένας χειμώνας μακράς διαρκείας που μόλις έχει ξεκινήσει. Πρόκειται για τους δικαιούχους του κυβερνητικού επιδόματος για κατοίκους ορεινών περιοχών, που όμως, όπως κάποιοι λένε, δεν είναι αρκετό για να καλύψει τις ανάγκες τους. Οι τιμές από το εδώ και 3 χρόνια έχουν σχεδόν διπλασιάσει για τα καύσιμα. Άρα πρέπει ξανά το Υπουργικό Συμβούλιο να κάνει μία επαναξιολόγηση του θέματος για να αυξήσει λίγο το επίδομα. Εν ώψη της βαρυχημονιάς, οι κάτοικοι των ορεινών περιοχών ανησυχούν για τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης. Εν τα μισά που δημαζιούσε. Εγώ κάπου και ξύλα, γιατί αν δεν κάψει ξύλα είναι βράζεις με το πετρελαίο μόνο. Πόσο είναι πετρελαίο να βάλεις? Θα έχεις 4.000 ευρώ πετρελαίο για να αβράζεις. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι χρησιμοποιούν ξύλα, ξυλόσωπες, αλλά είναι διότι έχουν την ευκαιρία να μαζεύουν τα ξύλα. Εγώ δεν έχω. Παράλληλα, υπάρχουν κάτοικοι που εκφράζουν δυσαρέσκεια, καθώς στην κοινότητα του Αγρού, σε αντίθεση με άλλα χωριά της περιοχής, και παρά το ότι ο Δεκέμβρης είναι μόλις μια ανάσα μακριά, δεν έχουν λάβει ακόμη το επίδομα. Η εποχή των Χριστουγέννων πάντως κάνει τα όμορφα ορεινά χωριά της Κύπρου να δείχνουν ομορφότερα και πιο λαμπερά. Ο Αγρός έχει φορέσει τα γιορτινά του και στην πλατεία της κοινότητας έχει στηθεί ένα ολόκληρο χριστουγεννιάτικο χωριό, το οποίο έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι επισκέπτες. Το χριστουγεννιάτικο χωριό λειτουργήσε ήδη από το Σάββατο και θα διαρκέσει μέχρι τις 14 του Γενάρη. Ξεκίνησε σήμερα η πώληση φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων στα σημεία που διαθέτει το τμήμα δασών σε όλες τις επαρχίες. Ο κόσμος έσπευσε από νωρίς το πρωί να επιλέξει το δικό του χριστουγεννιάτικο δέντρο, ενώ η πώλησή τους θα διαρκέσει μέχρι